Πρόεδρε του Λιμνάτη, κύριε Τάκη Χρυσοστόμου, σας καλωσορίζω στην εκδήλωση που κάνετε σήμερα για τους πυλώνες. Ήθελα να με ενημερώσετε τι έγινε ακριβώς και ποιος είναι ο σκοπός της εκδήλωσης. Η Αρχή Ελεκτρισμού Κύπρου έτσι θελικά έχει σχεδιάσει μια γραμμή ερήμην της κοινότητας μαζί με τις άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, οι οποίες δεν έχουν διαβολευτεί καθόλου με την κοινότητα μας, η οποία επηρεάζεται περισσότερο από όλες τις άλλες κοινότητες που περνάει η γραμμή. Και η κοινότητα αντιδρά δυναμικά. Υπάρχει μεγάλος αναβρασμός στην κοινότητα, δεν το δέχεται η κοινότητα. Εμείς ζητούμε και εισηγούμαστε άλλες λύσεις, τις οποίες ηλεκτρική για τους δικούς τους λόγους δεν τις υλοποιεί, που δεν βλάπτουν συμφέροντα άλλων συνανθρώπων μας και άλλων κοινοτήτων. Εμείς επιμένουμε η γραμμή να πάει υπογείως. Ηλεκτρική δεν θέλει να το εφαρμόσει. Έχουμε πάρει και άλλα μέτρα, μαζεύουμε τα εκλογικά βιβλιόρια από την κοινότητα και από δήμους και από φίλους και θα τα καταθέσουμε σύντομα στην αρμόδια αρχή. Έχω προσέξει ότι οι περιοχές αυτές που θα περάσουν οι πυλώνες είναι περιοχές αγροτουριστικές που σκοπό έχετε στο μέλλον να τις αναπτύξετε. Θέλω να μου το σχολιάσετε αυτό. Σίγουρα είναι μια περιοχή εξαιρετικής ομορφιάς και θέας. Είναι μοναδική η περιοχή που έχει η κοινότητα για να αναπτύξει, αφού άλλες περιοχές της κοινότητας είναι πρόγραμμα Natura, μεγάλη περιοχή. Άλλη περιοχή επηρεάζονται από το φράγμα του Κούρη στην περιοχή κάτω και δεν έχουμε και άλλη περιοχή να αναπτύξουμε. Και το πρώτο στον όμως είναι και θέμα υγείας, είναι το πολύ κοντά στην κοινότητά μας και αυτό αντιδρά ο κόσμος. Και δεν θα δεχτούμε. Πιστεύετε ότι θα βρείτε ανταπόκριση και ποιοι σας έχουν υποσχεθεί γι' αυτό? Ευελπιστούμε ότι θα βρούμε ανταπόκριση. Οι βουλευτές που ήταν παρόν σήμερα εδώ πέρα από το ΑΚΕΛ και από το Δημοκρατικό Κόμμα έχουν δεσμευτεί ότι θα θέσουν ξανά το θέμα στη Βουλή για να βρούμε λύσεις. Δεν θα δεχτούν, λένε, να η ηλεκτρική να μην βρει λύση η οποία να ικανοποιεί την κοινότητα. Εμείς ο τουριστικός τύπος και το Hellenic Television είμαστε μαζί σας πάντα να σας καλύπτουμε και να σας βοηθάμε για αυτό το γεγονός το οποίο πρέπει να βρούμε λύση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρόδο.